Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία, εντάξει, κοντά έπεσα. Ένα τσιγάρο δρόμος που λένε. Λοιπόν, εκεί στη Μαγνησία έγινε ο χαμός, έτσι, με τα ψάρια, μετά τις περσινές βροχές δεν έχει αλλάξει και τίποτα, έτσι λένε από ό,τι έμαθα. Ακριβώς. Από την Πολύπα, τη Θεσσαλία και τη Μαγνησία, που ακριβώς όπως το είπατε κι εσείς, ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες, όχι μόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, αλλά η κατάσταση χειροτερεύει. Χειροτερεύει. Γιατί το λέτε? Εδώ ανακοινώθηκαν μέτρα και μέτρα. Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που συνέβη με τα ψάρια, τα νεκρά ψάρια στον Παγαστικό, είναι η κορυφή του παγόβουνου, αλλά είναι και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ότι η πολιτική, η στρατηγική όλων των κομμάτων και αυτής της κυβέρνησης, η οποία πολιτική στρατηγική, ξέρετε, εφαρμόζεται και από τις αντίστοιχες πλειοψηφίες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια, θαροκανίζει κάθε μέρα με το χειρότερο τρόπο τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, των λαϊκών οικογενειών σε όλη την Ελλάδα και σε εμάς τη Μαγνησία. Γιατί αυτό που συνέβη με τα νεκρά ψάρια στον Παγαστικό είναι αποτέλεσμα της ίδιας λογικής που μας οδήγησε στις πλημμύρες. Της λογικής δηλαδή που αντιμετωπίζει το κράτος οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία και τη ζωή του λαού, τα αντιμετωπίζει ως κόστος. Ως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κάποιος να κερδοφορήσει, δηλαδή ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος να βγάλει κέρδη, αλλιώς δεν ασχολείται κανένας. Και φτάσαμε στο σημείο, επιτρέψτε μόνο αυτό, να έχουμε τόνους ψαριών νεκρών στον Παγαστικό που ήρθαν από τα πλημμυρισμένα, τα παρακάλια, τις παρακάλιες περιοχές, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί κανένας δεν ασχολείται και δεν ασχολήθηκε. Και άρχισαν να ασχολούνται όταν πλέον το φαινόμενο είχε φτάσει σε αυτές τις δραματικές εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, μια και είπατε ότι μιλήσατε και για κόστη. Διάβασα κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat της προάλλες που φέρουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις με τους χειρότερους δείκτες κοινωνικής δυστυχίας. Και μάλιστα λέει ότι έχουμε την ακριβότερη στέγαση από το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα και ότι υπάρχει ο κίνδυνος πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη ο κίνδυνος φτώχειας. Αν ισχύουν αυτά, γιατί η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για πραγματική συντέλεια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας? Νομίζουμε ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και σε αυτό έχει και τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τα κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζει την οικονομική πολιτική είναι κριτήρια που αφορούν στα κέρδη και στα ωφέλη των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλοξενοδόχων. Δείτε για παράδειγμα για το θαύμα του τουρισμού για αυτή την τουριστική περίοδο και πώς πανηγυρίζει. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση κριτήρια που αφορούν την κατάσταση των λαϊκών οικογενειών, των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών. Αν μου επιτρέπετε, δεν κακό να έχουν κέρδη και οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές. Να σας πω τώρα. Αλλιώς δεν θα λειτουργούν ως σαν επιχειρήσεις. Να σας πω, τελικά όμως αυτή η οικονομία που βασίζεται στα κέρδη και στα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτή που φέρνει όλα ένα και περισσότερα δεινά σε όλους τους τομείς της ζωής στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Σε αυτούς που παράγουν πραγματικά τον πλούτο. Που τον κλέβουν από αυτούς που τον παράγουν, αυτή η μικρή μειοψηφία των μεγαλοεπιχειρηματιών, των επιχειρηματικών ομίλων, και όχι μόνο τον κλέβει τον πλούτο, αλλά και οδηγεί και τη ζωή της πλειοψηφίας στην καταστροφή. Δείτε τι συμβαίνει με τα φυσικά φαινόμενα, σαν την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο. Δείτε τι συμβαίνει με το δικαίωμα στη στέγη, με τη διαβίωση, με την ακρίβεια. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στα στοιχεία που αναφέρατε. Το πρώτο εφτάμηνο του 2024 έχουν μαζευτεί 4 δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι σε σύγκριση με, με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Και την ίδια περίοδο έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια λιγότερα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Ο λαός να πληρώνει περισσότερο και τελικά τα χρήματα αυτά
στην απορία και στο ερωτηματικό που πάνε, να καταλήγουν πάλι και από αυτό το δρόμο στις τσέπες των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Στις τράπεζες, στις εταιρείες ενέργειας, με αυτό που γίνεται τώρα με το ρεύμα, στους μεγαλέμπορους των τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν, αυτό είναι το α και το ω της καπιταλιστικής οικονομίας. Και στο δίλημα κέρδη ή ζωές, αυτό το δίλημα που ξέρετε εμείς εδώ στη Θεσσαλία, το πληρώσαμε και το πληρώνουμε με τον πιο χαρακτηριστικό και τραγικό τρόπο μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Στο δίλημα κέρδη ζωές δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ένα, πώς να το πω, ένα χ στη μέση. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο στο ένα για να μπορεί να περάσει καλά ο άλλος. Αυτό που λέμε και σε όλες τις πτυχές της ζωής του λαού, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι πυρόπληκτος, είτε είναι πλημμυρόπληκτος, είτε είναι εργαζόμενος πρώτα και κύρια, ή νέος άνθρωπος φοιτητής, είναι το εξής. Για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί. Πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και όποιος έρχεται και τάζει λύσεις χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με τα μονοπόλια, λέει συνειδητά ψέματα. Και αυτό έχει αποδειχθεί και από την πρόσφατη ιστορία και αποδεικνύεται κάθε μέρα. Κύριε Πεταξά, βάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως δημοσιότητας και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα είναι πολύ χαμηλά, όπου ο κόσμος αναδεικνύει το θέμα της ακρίβειας, είτε είναι στο ρεύμα, είτε είναι στα τρόφιμα, είτε είναι στην κατοικία, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο καταραίει, σαν τα βασικότερα. Και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει τις προάλλες στη Θεσσαλία και είπε ότι εγκαινίασε δύο κέντρα υγείας, είπε ότι αυτό είναι το πρότυπο, έχουν δοθεί, λέει η κυβέρνηση επισήμως, ότι δίνονται χρήματα στην υγεία, έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις. Αν ισχύουν αυτά, τότε γιατί δεν λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Κοιτάξτε, τα εγκαίνια του Πρωθυπουργού ήταν μια φιέστα. Που, να σας το πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, γελάει ο κόσμος στον Παλαμά που πήγε. Λοιπόν, στον Παλαμά που πήγε ο Πρωθυπουργός και εγκαινίασε το κέντρο υγείας, δεν υπάρχει μικροβιολόγος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα ένα κέντρο υγείας που, το λέω γιατί το μικροβιολογικό σε μια τέτοια μονάδα είναι βασικό ζήτημα. Το να μπορεί να υπάρχει... πώς να το πω, ένα τμήμα εκεί πέρα που θα μπορεί να σου κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού, αλλά έχουν να κάνουν και με έκτακτες καταστάσεις. Αντίστοιχα, αντίστοιχες ελλείψεις σοβαρές υπάρχουν και σε άλλα κέντρα υγείας, όπως στην Καλαμπάκα, λίγο πιο πέρα, που δεν υπάρχει, για παράδειγμα, για μια απλή ακτινογραφία πρέπει να πάνε στα Τρίκαλα. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, σπάει ένα παιδί το χέρι του, δεν τραυματίζεται. Και πρέπει να πάει στο κέντρο υγείας και του λένε δεν μπορούμε να σας κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρχει παιδίατρος, αλλά δεν μπορούμε να σου κάνουμε μια κτηνογραφία. Αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα που απασχόλησε και το καλοκαίρι, το θάνατο της επισκέπτριας στην Ανάβρα, σε ένα χωριό εδώ, στη Μαγνησία. Mm-hmm. Που η αναφορά του κύριου Γεωργιάδη ήταν ότι μην πεθαίνετε Κυριακή. Που δεν υπήρχε γιατρός στο χωριό, γιατί ο γιατρός έχει μετακινηθεί στο κέντρο υγείας του Αλμυρού για να καλύψει ανάγκες, γιατί από το κέντρο υγείας του Αλμυρού έχουν μεταφερθεί γιατροί για να καλύψουν κάποιες άλλες ανάγκες, και αυτό το μπαλάκι και αυτή η κατάσταση είναι αέναη και συνεχίζεται. Ξέρετε, από το Βόλο και από τα Τρίκαλα, αυτά νοσοκομεία, μιλάμε τώρα, αφήστε το κέντρο υγείας, όχι ότι το υποτιμάω, αλλά μιλάμε για νοσοκομείο, νοσοκομείο Βόλου που αφορά 170.000 κατοίκους. Έχει φύγει ο παιδίατρος, η παιδίατρος, και έχει πάει στη Λαμία για να καλύψει ανάγκες στο νοσοκομείο της Λαμίας, με αποτέλεσμα εδώ να μην υπάρχει παιδίατρος. Αυτό είναι το σύστημα υγείας. Και αυτό το σύστημα υγείας έχει φτιαχτεί γιατί χρόνο με το χρόνο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ροκάνιζαν σιγά σιγά το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να σμπρώξουν στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, στην εμπορευματοποίηση της υγείας, να σμπρώξουν τελικά σε αυτό που είπαμε και πιο πριν, σε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα είναι καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεγάλων εταιριών, των φαρμακοβιομηχάνων, των διάφορων άλλων εταιριών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, των ιδιωτικών νοσοκομείων που έχουν θεργέψει, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Άρα, άμα τραβήξουμε και εκεί γραμμή, στον παρονομαστή, θα δούμε ποιος έχει ζημιωθεί. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Μεταξά. Λέτε, έχετε ένα επιχείρημα, έτσι. Απ' την άλλη, όμως, ρωτάει κάποιος και καλόπιστα. Γιατί ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, να θέλει να καταστρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά πλήττει και ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που τον ψηφίζει? Κοιτάξτε, να σας πω, το ότι αυτή η πολιτική είναι αδίστακτη με ΙΤΑ, δημιουργεί και πολιτικούς οι οποίοι είναι αδίστακτοι με ομικρόν ΙΟΤΑ. Και νομίζουμε ότι όσες δικαιολογίες και να εφευρεθούν, τώρα η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, τι λέει στα ζητήματα της υγείας? Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης στο ζήτημα των φαρμάκων? Άμα δεν αυξήσω την τιμή, δεν θα έχετε φάρμακα. Τι έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την αντιλαϊκή της πολιτική που εφάρμοζε? Άμα δεν την εφαρμόσουμε, θα φύγουμε από την Ευρώπη. Θα φύγουμε από το σκληρό πυρήνα της Νομισματικής Ένωσης. Τι έλεγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Άμα δεν εφαρμόσουμε αντιλαϊκά μέτρα, χάνουμε το, πώς λέτε, το τρένο και δεν θα μπούμε στην Νομισματική Ένωση. Κάθε φορά υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες, αλλά κάθε φορά τελικά αυτός που την πληρώνει είναι ο λαός. Κάθε φορά τελικά αυτό το οποίο φαίνεται, ξαναλέω, όταν τραβάμε γραμμή στο πηλίκο, είναι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Και χάνει όλο και περισσότερο ο λαός, χάνει όλο περισσότερο η εργατική τάξη, η φτωχομεσαία αγροτιά, οι επαγγελματίες, που στόχος και αυτής της κυβέρνησης, όπως και της προηγούμενης, όπως το είχε διακηρύξει μέσω του κυρίου Κατρούγκαλου προεκλογικά, μα θυμάστε, ήταν η εξόντωσή τους. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν και σημεία συζήτησης, επαφής όλου αυτού του κόσμου με το ΚΚΕ, που έχει μια καθαρή στάση, έχει μια πρωτοπόρα στάση στους χώρους δουλειάς, στα χωριά, στην ύπαιθρο, για όλα τα ζητήματα οργάνωσης, αντεπίθεσης, γιατί τελικά εκείνη που θα κριθεί το δίκαιο, εκείνη που θα κριθεί το δικαίωμα, η αξιοπρεπή ζωή για το λαό. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, πώς ερμηνεύει το ΚΚΕ το γεγονός ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία δείχνει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα, να υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου, εντούτοις ο κόσμος να μην επιλέγει το ΚΚΕ ή κάποια άλλα εντός ή εκτός εισαγωγικών αριστερά κόμματα και να στρέφεται στα ακροδεξιά κόμματα? Ναι, νομίζουμε ότι έχει τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η τάση όπως την περιγράφεται έτσι ακριβώς. Θέλω να πω ότι βλέπουμε και οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις το έχουν δείξει, ότι το ΚΚΕ αυξάνει την πολιτική του επιρροή, έτσι όπως εκφράζεται και στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και στην πραγματική ζωή, να το πω έτσι, στην καθημερινή, γιατί ξέρετε, τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνει μια συγκεκριμένη περίοδο, μια συγκεκριμένη ημέρα και το καθεξής. Αλλά στην πραγματική ζωή, στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στους συλλόγους του λαϊκού κινήματος, εμείς βλέπουμε μια ανάταση. Και αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Και άμα θέλετε, αυτό η πολιτική, να το πω έτσι, η μεγαλύτερη πολιτική επιρροή του ΚΚΕ και η οργάνωση και δράση και η άνοδος του εργατικού λαϊκού κινήματος είναι και το καλύτερο ιατρικό απέναντι στην προσπάθεια να δοθεί στο φασισμό μια νέα ανάσα, μια νέα πνοή. Από ό,τι φαίνεται που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια με πρώτη και κύρια, να το πω έτσι, υπέτεια και αρχηγός αυτή την προσπάθεια, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει αέρα στα πανιά των φασιστών και κατά τα άλλα ρίχνει και κροκοδίλια, χύνει και κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία, αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα περίσεψαν. Αλλά την ίδια στιγμή κανένας από αυτούς που χύνει τα κροκοδίλια δάκρυα δεν απολογείται που τις μέρες, όλες τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, επέτρεψαν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν σουλάτσα τα ναζιστικά τάγματα Αζόφ, ξέρετε, αυτά που χειροκροτούσαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή πέραν του ΚΚΕ, που δεν είχε συμμετάσχει σε εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής. Λοιπόν, δεν απολογήθηκε κανένας που αυτά τα ναζιστικά τάγματα Αζόφ έχουν πάρει σβάρνα
πόλεις διάφορες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρατολογούν, προσέξτε, ναζιστικά τάγματα που στρατολογούν κόσμο μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Κανένας από αυτούς που χύνει κροκοδίλια δάκρυα για το αποτέλεσμα Μάλιστα. στη Γερμανία δεν βγήκε να πει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο φασισμός, ο ναζισμός είναι ένα βολικό εργαλείο το οποίο αξιοποιείται κάτω από τον Μπουκούν κάθε φορά από τους ίδιους, από εκείνους που με τον ένα τον άλλο τρόπο στηρίζουν, προωθούν και αυτός είναι ο βασικός σκοπός, τα συμφέροντα, τη στρατηγική του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον τώρα, μόνο αυτή την πρόταση επιτρέψτε μου, που μπαίνουμε σε συνθήκες προετοιμασίας ενός πολέμου. Με μια βιομηχανία που έχει γυρίσει σε πολεμικό mode, όπως λένε στην Ευρώπη, σε πολεμική βιομηχανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το, από εδώ και πέρα. Και ξέρετε, και εμείς στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία είμαστε πολύ παθοί και από αυτή τη σκοπιά. Γιατί δεν μας φτάνουν οι πλημμύρες, δεν μας φτάνουν τα ψάρια στον παγαστικό. Έχουμε και τις αμερικανονατοϊκές βάσεις εδώ πέρα που μας φορτώθηκαν ως αποτέλεσμα των συμφωνιών του ΣΥΡΙΖΑ τότε με τις Ηνωμένες Πολιτείες που επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε και στόχος. Τα έχουμε και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι εντάχει, επειδή μου έχει μείνει ένα περίπου λεπτό μας έμεινε. Ένα δικό σας σχόλιο για έτσι όλο αυτό το... το ανακάτεμα που γίνεται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Βλέπετε ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις να μπει το κουκουέ δυναμικά και να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Εντάξει, είδα και τις σημερινές εκτελήξεις. Εντάξει, και λες κάθε φορά, λες, εντάξει, έχει και πιο κάτω. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται έχει και πιο κάτω. Γιατί αυτός ο οργανωτικός πολιτικός εκφυλισμός δεν έχει σταματήμο. Βέβαια, να σας πω. Κάποτε θα σταματήσουν αυτά. Και ξέρετε, και οι, πώς να το πω, οι αψιμαχίες και οι κατηγορίες, οι διάφοροι εχθροί θα γίνουν και φίλοι. Και θα γίνουν ξανά και σύντροφοι, ανάθεμά τους που έχουν διαλύσει και αυτή τη λέξη. Όπως και τη λέξη αριστερά, τη λέξη πρόοδος και το καθεξής. Λοιπόν, θα γίνουν φίλοι. Θα γίνουν φίλοι ακριβώς γιατί. Γιατί σε σχέση με τη στρατηγική δεν έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους. Άλλο είναι το επίβικο τώρα της φαγωμάρας που υπάρχει. Ποιος θα είναι ο ηγέτης ή ποια δύναμη ή ποιο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ηγέτης στη νέα προσπάθεια αναμόρφωσης του σοσιαλδημοκρατικού χώρου, ο οποίος όμως ένας κόσμος που ακολουθούσε αυτά τα κόμματα πρέπει και σε αυτό να τραβήξει γραμμή. Και να πει το εξής, τελικά αυτός ο χώρος τι προσέφερε. Προσέφερε. Μάλιστα. Ή διέλυσε για παράδειγμα το εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Προσέφερε ή ενίσχυσε με αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος κατά τον οποίο και οι επιχειρηματίες να περνάνε καλά και οι εφοπλιστές και οι βιομηχανοί και ο λαός να περνάει καλά και πάντα έχανε ο λαός. Αυτός ο χώρος τι προσέφερε τελικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της πολεμικής εμπλοκής που τα στήριζε με τον πιο ύπουλο τρόπο, με αριστερό μάλιστα μανδύα. Και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ και όχι μόνο τώρα και παλιότερα. Να θυμόμαστε γιατί φέτος συμπληρώνονται και 25 χρόνια από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το σοσιαλδημοκρατικό χώρο στη χώρα μας, αφορά και αντίστοιχα τον χώρο και στην Ευρώπη, αφορά αντίστοιχα και τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή το σύστημα να υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα για να μπορεί να παίζει το παιχνίδι της εναλλαγής και να κοροϊδεύει τους πολίτες, τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, το λαό. Αυτό πρέπει να βρει την αντίθεση του ίδιου του λαού. Πρέπει να μπουν εμπόδια σε αυτά τα σχέδια. Θα είναι ζήτημα για την ίδια την πρόοδο του λαού και του Μάλιστα. λαϊκού κινήματος. Μάλιστα. Και για την ίδια την εξέλιξη κύριε Μεταξά, την πορεία που πρέπει ο λαός να βρεθεί πρωταγωνιστής. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.